έκανε πρεμιέρα με το Lucky Room, θα τα δούμε συνέχεια. Παρόλα αυτά όμως, το Lucky Room ήταν μαγνητοσκοπημένο. Οπότε ο Γιώργος Λιάγκας βρήκε την ευκαιρία και το λογικά θα θέλει να ξεχνιέται, να περνάει καλά, να ταξιδέψει με δύο καλούς του φίλους. Με τον Ηλία Κοκοτό και με τον Θέμη Γιοργαντά. Εκείνος δεν ανέβασε καμία φωτογραφία στα social. Φωτογραφίες όμως ανέβασαν και ο Ηλίας Κοκοτός και ο Θέμης Γιοργαντάς. Βλέπουμε εδώ τις φωτογραφίες. Από την Πράγα λοιπόν. Εδώ... Αυτό είναι το Instagram του Θέμη Γιοργαντά. Τέλεια. Τον βλέπετε. Στην Πράγα πήγαν τα παιδιά, ταξιδέψανε. Για να δούμε και τι ανέβασε και ο Ηλίας Κοκοτός. Τι ωραία. Μάλιστα. Θέμη, γιατί το γνωρίζει ο Θέμης το θέμα. Ο Θέμης το θέμα, ωραία. Ο Γιώργος φαινόταν σε καμία φωτογραφία. Όχι. Όχι. Αλλά γνωρίζουμε ότι ήταν μαζί. Παιδιά, είναι το παρεάκι που ούτως ή άλλως από την πρώτη μέρα μετά την ανακοίνωση του χωρισμού τους είχαμε δει βόλτα στη Γλυφάδα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι. Καλά, είναι πολύ καλή φίλη. Είναι πολύ καλή φίλη. Και νομίζω κι άλλος ένας είναι συνήθως μαζί τους. Αυτός ο παιδικός. Ο γιατρός. Ο γιατρός. Όχι, και ο άλλος ο μουσικός. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να πω. Πάντως είναι όλοι μαζί και το καλοκαίρι μαζί κάνανε διακοπές. Και ο Τζόνι Καλημέρης κάνει πολύ πάρα μαζί τους. Ναι. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση πάντως, ότι ο Γιώργος Λιάγκας από τότε με το διαζύγιο και μετά έχει κάνει πάρα πολλές εξόδους. Είναι συνέχεια έξω. Δεν το λέω άσχημα, θεωρώ. Ή τώρα τις δείχνει απλά. Ναι, και απλά θεωρώ ότι μπορεί αυτό που δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι μετά που θες να είσαι. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι και σε τέτοιες περιόδους και με τους φίλους του είναι αυτό το πράγμα. Θες να έχεις τους φίλους σου δίπλα σου και να βγαίνεις ενώ να ξεχνιέσαι. Γιατί αν κάτσει σπίτι, μπορεί να σου βγει λίγο. Ναι. Να σε πιάσει, να σε πάρει λίγο από κάτω. Μπράβο, Queen παθαίνει στο σπίτι. Εξαρτάται. Ανάλογα του ανθρώπου. Εγώ ξέρω ανθρώπου που χωρίζουν και του αρέσει πάρα πολύ να μένουν σπίτι. Λοιπόν, πάμε στο μαραθώνιο, λοιπόν.